Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πανδημίας, η οποία δυστυχώς εξελίσσεται και χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, αντί να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση καλύτερη. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ για το τι θα ακολουθήσει στα σχολεία μας από το Σεπτέμβρη. Φίτηση με φυσική παρουσία, αλλά με ταυτόχρονη τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι ο στόχος σχεδόν ένα μήνα πριν χτυπήσει το κουδούνι. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε ανοιχτά σχολεία. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για το ενδεχόμενο να κάνουμε πάλι τηλεεκπαίδευση, να είναι κλειστά τα σχολεία, να είμαστε σε μια κατάσταση lockdown, η οποία δημιουργεί πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, ψυχολογικές, οικονομικές. Θέλω να ελπίζω ότι θα αποφύγουμε τις πλατφόρμες και τις τηλεεκπαιδεύσεις, διότι πραγματικά δεν νομίζω ότι προσέφερε και κάτι το ιδιαίτερο. Οι συνάδελφοι βέβαια κάνανε το ανθρωπίνως δυνατόν. Τα καταφέρανε, αλλά τα καταφέρανε με δικές τους δυνάμεις. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Ξέρουμε ότι θα είναι μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Για να μπορέσει όμως να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι προσλήψεις ώστε να καλυφθούν τα όποια προβλήματα τυχόν προκύψουν στην πορεία λόγω του κορονοϊού. Ζητάμε από την πολιτεία, όπως ζητάγαμε και πέρυσι, σοβαρή ιχνηλάτηση μέσω του ΕΟΔΗ, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η διασπορά, να διαγιγνώσκεται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται. Διεκδικούμε αραίωση των τμήματων και όχι αύξηση που έγινε στα τμήματα εν μέσω της πρώτης καραντίνας, αραίωση των τμήματων ώστε να τηρηθούν οι αποστάσεις που είναι το τρίπτυχο. Πρέπει και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις σε καθαρίστρες και βοηθητικό προσωπικό, έτσι ώστε να πραγματικά να εφαρμοστούν αυτά που υποτίθεται υποστηρίζει η πολιτεία ότι πρέπει να γίνουν. Όπως τονίζει το Υπουργείο, τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρέπει να αλλάξουν τα πρωτόκολλα, πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα που θα κάνουμε, έτσι ώστε να κυλήσει η χρονιά πολύ καλύτερα από την προηγούμενη. Θέλω να ελπίζω ότι κάτι θα αλλάξει φέτος. Εμείς τα λέμε, οι ομοσπονδίες τα λένε, οι εκπαιδευτικοί τα λένε, οι γονείς τα λένε. Το θέμα είναι αν εκείνο το Υπουργείο Παιδείας επιτέλους θα κάτσει να φουγκραστεί όλους αυτούς από κάτω, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και να αλλάξει ρότα στην πολιτική της. Για να μην μας μείνει μόνο η μάσκα όπως μας έμεινε πέρυσι και που τα παιδιά εδώ να πούμε ότι ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά γιατί ενημερώθηκαν, υποστηρίχθηκαν από τους δασκάλους τους και εν τέλει ακολούθησαν αυτό τον κανόνα. Μόνος το όμως δεν φτάνει. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό εμβολιασμού των εκπαιδευτικών της Κρήτης είναι αρκετά υψηλό. Σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό πάνω από 75% εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Γιατί αυτό που θέλουμε πρωτίστως εμείς είναι ανοιχτά και υγιή και ασφαλή σχολεία. Την ίδια ώρα οι διαδικασίες για την πλήρωση των κενών θέσεων είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την εκπαιδευτική κοινότητα να περιμένει τώρα και τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Οι οποίες σύμφωνα με την ενημέρωση θα είναι αρκετές. Ευελπιστούμε να καλυφθούν όλα τα κενά και να ξεκινήσουν τα σχολεία τουλάχιστον με πληρότητα σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Πότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις σχετικά με τους αναπληρωτές και πότε θα γίνουν τοποθετήσεις? Ευελπιστούμε ότι γύρω στις 25 Αυγούστου θα ανακοινωθεί η φάση, μέχρι τέλη του Αυγούστου θα τοποθετηθεί η πρώτη φουρνιά.